από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, σας φέρνουμε τον αγωνιστικό τους χαιρετισμό. Τον αγωνιστικό χαιρετισμό των απόμαχων της δουλειάς, όχι όμως των απόμαχων του αγώνα. Μέσα από αυτές τις συγκεντρώσεις, σε όλη τη χώρα, ακούστηκε η φωνή των συνταξιούχων, η αγωνιστική φωνή, από χιλιάδες στόματα, να διαδηλώνει και να απαιτεί την άμεση λύση των μεγάλων προβλημάτων που μας δημιούργησαν όλες οι κυβερνήσεις που κυβέρνησαν μέχρι σήμερα και που συνεχίζει η σημερινή κυβέρνηση, παίρνοντας τη σκυτάλη από την προηγούμενη. Απέτησαν να δοθούν λύσεις σε όλα εκείνα που έχουμε πληρώσει με το αίμα μιας ζωής. Δεν τα χρωστάμε σε κανένα δανειστή, σε κανένα τραπεζίτη. Δεν μας τα χάρισε καμιά κυβέρνηση. Είναι πληρωμένα με το αίμα και τον ιδρώτα μας και τα διεκδικούμε και για μας τους συνταξιούχους, αλλά και τη νέα γενιά που έρχονται οι πολιτικές τους να την καταδικάσουν σε χειρότερες συνθήκες από ό,τι εμείς ζήσαμε. Μέσα από χιλιάδες στόματα των συνταξιούχων ακούστηκε η φωνή τους ότι απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση, αλλά και σε εκείνους που φιλοδεξούν να κυβερνήσουν. Δεν ανεχόμαστε τα ψέματά σας και τις μισές αλήθειες που είναι χειρότερες από ψέμα, ότι μετά από 13 χρόνια περικοπών θα δώσετε τάχα αυξήσεις. Αυξήσεις τις οποίες τις ονομάσατε εσείς αυξήσεις. Γιατί με αυτά που λέτε ότι θα δώσετε οι συνταξιούχοι και μπροστά στην ακρίβεια που αντιμετωπίζουν θα έχουν ακόμα μειωμένη την αγοραστική τους δύναμη για να μπορούν να αποκτήσουν τα καθημερινά αγαθά για να ζήσουν με αξιοπρέπεια που δεν τους αφήνεται να ζήσουν. Μέσα από όλες αυτές τις συγκεντρώσεις διεκδικήσαμε τα αιτήματα πράγματι να δοθούν αυξήσεις τώρα σε όλους τους συνταξιούχους, να δοθούν αυξήσεις στο ύψος του πληθωρισμού και για εκείνους τους συνταξιούχους που έχουν την προσωπική διαφορά, αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις που δεν δίνονται. Καταδικάζουμε τη λογική των επιδομάτων τη στιγμή που θα δοθούν 250 ευρώ για εκείνους που θα έχουν κάποιο εισόδημα 9.500, τη στιγμή που αυτό το διάστημα έπρεπε, κύριοι, να μας δίνετε τα δώρα μας, τα πληρωμένα δώρα μας σε όλη μας τη ζωή που ήταν ακόμα μια σύνταξη για αυτό το διάστημα. Απαιτήθηκε να δοθούν τώρα τα αναδρομικά σε όλους τους συνταξιούχους για το 11μηνο, χωρίς προαπαιτούμενα και δικαστήρια που τρέχουν οι συνταξιούχοι και πληρώνουν και τους εκμεταλλεύονται μεγαλονομικά γραφεία. Να δοθούν τώρα όλα εκείνα λοιπόν που μας έχουν αφαιρεθεί, να προσληφθούν γιατροί, να ανοίξουν νοσοκομεία, δομές, να δημιουργηθούν δομές ευγυρίας για να μην μας πετάνε στο τέλος της ζωής μας στα αζήτητα πεθαίνοντας, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, με έναν τρόπο ο οποίος δεν αξίζει ούτε στα ζώα, όχι μόνο στους ανθρώπους. Απαιτήσαμε λοιπόν, διεκδικούμε και δώσαμε υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε τους αγώνες μας και αυτοτελώς το συνταξιουχικό κίνημα, αλλά και με τη νέα γενιά, με τους εργαζόμενους, τις εργαζόμενες, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, και συνεχίζουμε τον αγώνα, γιατί δεν κάνουμε αγώνες για τους αγώνες.
Κάνουμε αγώνα γιατί μας έχουν τσακίσει τη ζωή. Κάνουμε αγώνα γιατί από την πείρα μας γνωρίζουμε την ιστορική, ότι χωρίς αγώνα και χωρίς μεγάλη προσπάθεια από τον εκμεταλλευόμενο, τίποτα δεν έχει λυθεί. Κάνουμε αγώνα γιατί μετά από 13 χρόνια της εναλλαγής των κυβερνήσεων, στην περίφημη κρίση που αυτοί δημιούργησαν, συνεχίζονται οι ίδιες πολιτικές. Και ξέρουμε ότι καμία λύση δεν πρόκειται να δοθεί. Όποια κυβέρνηση, μια και είμαστε σε προεκλογική περίοδο, θα έρθει ξανά στην εξουσία. Ξέρουμε ότι αυτοί που θα έρθουν από εδώ και πέρα θα είναι χειρότεροι από τους προηγούμενους. Μοναδική λύση, η ενότητα, ο αγώνας, κοινή δράση, μέτωπο των εργατών, των μικρών επαγγελματιών, των φτωχών αγροτών, των συνταξιούχων, όλων εκείνων που υποφέρουν, για να μπορέσουμε να ανατρέψουμε τις αντεργατικές πολιτικές και να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για μια καλύτερη κοινωνία. Ο πλούτος που παράγουμε να πηγαίνει και να ικανοποιεί τις δικές μας ανάγκες και όχι τις ανάγκες μιας σκούφτας εκμεταλλευτών. Καλή δύναμη και υγεία. Καλή συνάντηση στους αγώνες.